Τη δέκατη θέση στην κανονική περίοδο της Α1 Handball κατέκτησε ο Κίδωνας Χανίων που επιβλήθηκε με 25-24 του Κιλκής εκτός έδρας, πετυχαίνοντας την πλέον καθοριστική νίκη του στο πρωτάθλημα. Η χανιώτικη ομάδα εξασφάλισε εν μέρη το πλεονέκτημα έδρας στα play-out. Τη μεγαλύτερη σε ουσία νίκη του στο πρωτάθλημα της Α1 Handball πέτυχε ο Κίδωνας Χανίων την εσχάτη ώρα, καθώς επικράτησε με 25-24 μέσα στην έδρα του Κιλκής, εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα έδρας στα play-out. Η νίκη αυτή δίνει τη δυνατότητα στη χανιώτικη ομάδα να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τον στόχο της παραμονής στην κατηγορία, καθώς τα τρία μάτς των play-out θα δώσει τα δύο στα Χανιά με το Κιλκής και το Θερμαϊκό και το ένα μόλις εκτός έδρας με τον Αεροπό Έδεσας. Μάλιστα, στην επιμέρους βαθμολογία των play-outs, ο Κίδωνας θα ξεκινήσει ως δεύτερος με 3 βαθμούς, όσους όμως θα έχει και ο πρώτος Αεροπός. Ενώ οι άλλες δύο ομάδες, Κιλκής και Θερμαϊκός, θα έχουν 1 και 0 βαθμούς αντίστοιχα. Ο Κίδωνας απέναντι στο Κιλκής πέτυχε μόλις τη δεύτερη νίκη του εκτός έδρας, καθώς η πρώτη ήταν απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Κίδωνας έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν διατεθειμένος να πουλήσει ακριβά το μάρι του και στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα. Αλλά το Κιλκής ήταν εκείνο που πήγε στα αποδυτήρια με το ελάχιστο πλεονέκτημα του ενός τέρματος, δηλαδή 12-11. Στο δεύτερο μέρος, στο παρκέ εμφανίστηκε ένας δαιμονισμένος Κίδωνας που πήρε γρήγορα στα χέρια του προβάδισμα, που κάποια στιγμή έφτασε και στα 6 γκολ διαφοράς, 20-14 δηλαδή. Όμως 4 λεπτά πριν τη λήξη, ο τραυματισμός του Γκριζάνοφ, ένας από τους καλύτερους παίκτες του αγώνα, αποσυντώνησε τους Χανιώτες που ισοφαρίστηκαν και βρέθηκαν ακόμα και να χάνουν. Όμως το Κιλκής δεν μπόρεσε να παραμείνει στη θέση οδηγού. Στο δραματικό τελευταίο τρίλεπτο έπεσαν κορμιά στο παρκέ. Αλλά ο τελικός νικητής ήταν ο Κίδωνας που κατάφερε ό,τι θεωρούσαν ακατόρθωτο οι περισσότεροι. Να δείξει χαρακτήρα στο πιο κρίσιμο μάτς της χρονιάς και να φύγει με το ρόσβιλο αγώνα. Καταπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο ο Μανώλης Μπιτσάκης που ήταν φύλακας άγγελος του Κίδωνα κάτω από τα δοκάρια. Εξαιρετικός ήταν ο Στέφανος Κανδουδάκης που πρόσφερε λύσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο καλύτερος παίκτης ήταν ουσιαστικά ο Γκριζάνοφ που τα έκανε όλα. Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε η αποστολή των Χανιωτών μετά τον αγώνα και πώς αλλιώς, καθώς πλέον η παραμονή στη μεγάλη κατηγορία φαντάζει πιο κοντινή από ποτέ. Για τον Κίδωνα, 5 γκολ πέτυχε ο Κοκότσκα, 6 ο Ξανδουδάκης, 4 ο Γκριζάνοφ και από 2 η Νίκος Κολομιντράκης και Φίλιτς.